Καλωσορίσατε στο πρώτο επεισόδιο του Creative Selfie Academy. Για όσους δεν με γνωρίζετε, ονομάζομαι Κατερίνα και είμαι travel blogger και δημιουργός του Diary Weeks. Αποφάσισα να φτιάξω αυτή τη σειρά από βίντεο για να σας δείξω δημιουργικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βγάζετε φωτογραφίες όχι μόνο μέσα στο σπίτι, αν και τώρα θα βγάλουμε μόνο μέσα στο σπίτι επειδή βρισκόμαστε σε καραντίνα. Ελπίζω να είστε safe, by the way. Αρκετές από τις ιδέες που θα σας δείξω μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και εκτός σπιτιού. Δεν είμαι φωτογράφος, μου αρέσει όμως πάρα πολύ η φωτογραφία. Αν θέλετε να πάρετε μια ιδέα, μπορείτε να επισκεφτείτε το Instagram. Αυτή η σειρά από βίντεο είναι ένας τρόπος για μένα να μείνω δημιουργική, ελπίζοντας ταυτόχρονα ότι θα σας εμπνεύσω για να βγάλετε κι εσείς ωραίες και δημιουργικές φωτογραφίες και να αξιοποιήσετε ποιοτικά το χρόνο σας καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας. Οι φωτογραφίες οι οποίες θα δείτε στα βίντεο είναι έμπνευση από Pinterest, από φωτογραφίες που έχω δει στο Instagram, από το TikTok. Έχω πάρει όλες αυτές τις ιδέες και τις έχω φέρει στα μέτρα μου χρησιμοποιώντας πράγματα που βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Ο βαθμός δυσκολίας δεν είναι πολύ μεγάλος, αν και εσείς θα το κρίνετε αυτό. Λοιπόν, και για να μην καθυστερούμε άλλο, αυτές είναι 5 δημιουργικές φωτογραφίες τις οποίες μπορείτε να βγάλετε στο σπίτι σας. Λοιπόν, θα είναι στο πλυσταριό. Βρισκόμαστε στην κουζίνα μου και πίσω από αυτήν εδώ τη μαγική πόρτα. Το πλυσταριό. Εδώ είναι και ο φωταγωγός, γι' αυτό μπαίνει καταπληκτικό φως μέσα σε αυτό το δωματιάκι. Για να καταλάβετε τη διαφορά, δείτε αυτό το βίντεο. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Και δείτε εδώ. Ευκολάκι αυτή η φωτογραφία. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε τη φωτογραφική μηχανή μέσα στο πλυντήριο. Εμείς θα βρισκόμαστε απ' έξω και θα βγάλουμε τη φωτογραφία. Έχω βάλει αυτά τα ρούχα εδώ για εφέ. Θα καταλάβετε σε λίγο το λόγο. Λοιπόν, βάζουμε την φωτογραφική μηχανή μέσα στο πλυντήριο. Αποφάσισα ότι το μαντίλι στα μαλλιά είναι απαραίτητο αξεσουάρι για αυτή τη φωτογραφία. Επίσης, να σας πω ότι επειδή όλες αυτές οι φωτογραφίες θα μπουν στο Instagram, δεν θα τις βγάλω σε landscape, θα τις βγάλω σε portrait. Πάμε να δούμε την τελική φωτογραφία. Καλημέρα και καλώς ορίσατε στην πολύ μέση κουζίνα μου. Ο λόγος που βρίσκω αυτή τη στιγμή στην κουζίνα είναι για να φτιάξω πρωινό. Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε το όλο σκηνικό μαζί. Το κόνσεπτ θα έχει μέσα και το λάπτοπ μου. Έχω πολύ χρώμα στη ζωή μου, Λάπτοπ, καφές, φαγητό, τηλέφωνο. Πάμε να βγάλουμε τη φωτογραφία. Αυτό είναι το σκηνικό. Αυτή είναι η ταινία που θα δω το βράδυ. Όχι τώρα. Καφές, προσωπάκι μου εδώ. Και θα βγάλω τη φωτογραφία πάνω στο κρεβάτι, νομίζω είναι το τέλειο σκηνικό. Λοιπόν, το επόμενο στάδιο, επειδή είναι λίγο επικίνδυνο, προτείνω να το κάνετε μόνο αν νιώθετε ότι μπορείτε να το κάνετε και ότι δεν θα τραυματιστείτε. Για την επόμενη φωτογραφία θα χρειαστείτε τα εξής υλικά. Ένα κομμάτι χαρτόνι, το οποίο θα διπλώσετε με αυτόν τον τρόπο και ταινία αυτοκολλήτη. Πού θα κάνετε λοιπόν, είναι να φέρετε τα πάνω κάτω στο δωμάτιο, να φέρετε μια σκάλα και να κολλήσετε το κουτί με αυτόν τον τρόπο. Χρησιμοποιήσει μονοτική ταινία. Το έχω ξανακάνει και κολλάει καλά. Αλλά χρησιμοποιήστε ότι έχετε σπίτι και ότι είναι ασφαλές. Επαναλαμβάνω ότι είναι ασφαλές. Λίγο τι δύσκολο να σας δείξω πώς το κάνω. Θα προσπαθήσω όμως.
Την επόμενη φωτογραφία θα το τάλουψω στο σαλόνι μου. Έχω ήδη ετοιμάσει το όλο σκηνικό. Εδώ. Αυτή είναι η αγαπημένη μου γωνιά εδώ στο σπίτι. Θεωρώ ότι είναι πιο, έτσι, να το πω, Instagram από γωνιά. Όπως βλέπετε, έχω βάλει βιβλία στο πάτωμα. Έχω βάλει το γιουκαλίλι μου, κάποια μαξιλάρια που πάντα είναι εκεί. Πρωταγωνιστής της φωτογραφίας αυτής θα είναι η κάλτσα μου, στην οποία έχω γράψει It's okay not to be okay, μιας και όλοι περνάμε δύσκολα αυτή την περίοδο. Και θα βάλω το πόδι μου μπροστά, έτσι. Να μπλέξετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε στην κάλτσα σας ή ακόμα και στο πόδι σας, έτσι. Και να βάλετε αντίστοιχα πράγματα γύρω σας για να ταιριάζουμε τη φωτογραφία. Προσωπικά έχω βάλει τα μαντάλα μου και έχω στήσει αυτήν εδώ την κατασκευή. Είναι mount για το τηλέφωνο. Το χρησιμοποιώ για να βλέπω Netflix. Αλλά τώρα θα το χρησιμοποιήσω για να βγάλω τη φωτογραφία που θέλω. Μιας και δεν έχει κάποιον άλλο εδώ να με βοηθήσει. Μπορείτε να κάνετε με άλλο τρόπο, μπορείτε να βάλετε βιβλία εσείς και να ακουμπήσετε το τηλέφωνο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το mount γιατί το έχω. Και πάμε να δούμε το αποτελέσμα. Δεν έχω πάρα πολλά βιβλία στο σπίτι, έχω όμως ταξιδιωτικούς οδηγούς. Πάμε να δούμε πώς θα βγάλουμε την φωτογραφία που θέλουμε. Επίσης έχω φέρει και άλλα props, δεν ξέρω αν θα τα χρησιμοποιήσω, αυτό θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Αναπαραστήσετε μια από τις φωτογραφίες που είδατε, κάντε μετά γιατί θέλω πάρα πολύ να δω τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο, αν σας άρεσε κάντε like και subscribe και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.